Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τρεις τρόπους που μπορώ να αντιδράσω σε δύο ίσια χτυπήματα. Το 90% των χτυπημάτων που ξεκινάνε μια επίθεση είναι τα ίσια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθω να αντιδράω, να αμήνω ουσιαστικά σε δύο ίσια χτυπήματα. Αυτό που πρέπει να έχω στο μυαλό μου είναι ότι τα ίσια χτυπήματα, ασχέτως με τον συνδυασμό που θα χρησιμοποιήσει ο αντίπαλος, αν είναι άσο 2, 2 άσο, άσο άσο, όλα σημαδεύουν το κεφάλι. Οπότε, πολύ βασικό, αυτό που θέλω να έχω στο μυαλό μου είναι ότι πρέπει να μπλοκάρω το πρώτο και να αλλάξω το θέση του κεφαλίου μου στο δεύτερο. Να μπλοκάρω το πρώτο, ξαναδώσω με ένα άσο και να αλλάξω τη θέση του κεφαλίου μου στο δεύτερο. Όλα τα χτυπήματα σημαδεύουν το κεφάλι, οπότε μου κάνει τη δουλειά μου πολύ εύκολη στο να μπλοκάρω και να αποφύγω. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργώ συνήθειες και πάνω στις συνήθειες να φτιάχνω μια ρουτίνα. Οπότε, ξεκινώντας, η πρώτη μου επιλογή είναι να μπλοκάρω με τη χούφτα μου το πρώτο ίσιο χτύπημα, να σπάσω δεξιά και από το δεξιά δουλεύοντας cross hook έχω μια πολύ ωραία και δυνατή απάντηση στο κεφάλι του συναθλητή μου. Οπότε, επαναλαμβάνω, μπλοκάρω, διατηρώντας το σώμα μου ευθεία στον αντίπαλο και την ώρα που εκτελεί το δεύτερο χτύπημα, ανοίγω το δεξί μου πόδι, πατάω στο δεξί μου πόδι και από εδώ έχω βγει σε πλεονεκτική θέση, φορτωμένο το δεξί, 2-3. Αν είμαι κοντά, μπορώ να το δώσω σε hook. Αν είμαι μακριά, το δίνω σε ίσιο. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την απόσταση που θα έχω με τον αντίπαλό μου. Ένας πολύ ωραίος τρόπος επίσης είναι να μπλοκάρω με το μπροστά μου χέρι το πρώτο χτύπημα και να σπάσω προς τα αριστερά. Από εκεί έχω φορτώσει την αριστερή μου πλευρά και με δύο hook μπορώ να εκτελέσω την απάντησή μου. Όπως είπαμε και πριν, δεν με ενδιαφέρει να καταλάβω ποια χτυπήματα θα μου δώσει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπλοκάρω το πρώτο, που μπορεί να είναι άσος, ή μπορεί να είναι δύο, να μπλοκάρω το πρώτο και να σπάσω το σώμα μου προς τα αριστερά στο επόμενο χτύπημα. Μέσα στο κεφάλι πατάω καλά και από εκεί με δύο διαδοχικά hook μπορώ να εκτελέσω την επίθεσή μου. Τρίτος και τελευταίος τρόπος είναι να μπλοκάρω τον έναν το πρώτο το χτύπημα το ίσιο, το οποίο μπορεί να είναι είτε αριστερό είτε δεξί, και στο δεύτερο να χάσω ύψος και να κατέβω κάτω. Βιδώνοντας το σώμα μου από τα αριστερά προς τα δεξιά και φορτώνοντας τη δεξιά μου πλευρά. Από εκεί ξεβιδώνω το σώμα μου και εκτελώ το πίσω μου χέρι ίσιο και το μπροστά μου χέρι hook. Αυτοί ήταν τρεις τρόποι που μπορώ να διαχειριστώ το jab cross, τα δύο ίσια χτυπήματα. Δοκιμάστε τους, πείτε μου την άποψη σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.